Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλε και φίλοι, εδώ είμαστε. Κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο περίπου, τα λέμε με μέλη τη θεατρική ομάδα Ραφτανιτών και χαίρομαι πολύ που ήρθε και φέτο ο καιρό για τη μεγάλη του παράσταση, την καλοκαιρινή, στο θέατρο του Φρότσου. Είναι ευκαιρία να ανηφορήσουμε όλοι, να δούμε μία από τι πλέον αγαπημένε εραστεχνικέ θεατρικέ ομάδε τη περιοχή, να του απολαύσουμε. Που αυτή τη φορά παρουσιάζουν την κομμωδία του Αριστοφάνη Λεσιστράτη. Μαζί μα είναι η κυρία Χαρά Χουλιάρα και ο κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ και του δύο πολύ που είναι εδώ. Καλησπέρα σα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα. καλησπέρα. Είμαστε καλά, το ίδιο πιστεύω και εσεί και σε πυρετόδη προετοιμασίε γιατί σε λιγότερο από μία εβδομάδα, σε τέσσερι μέρες από τώρα, ανηφορίζετε για φρόντζο, να μα παρουσιάσετε του σκόπου τη χρονιά. Κουραστικό. Λοιπόν, Κουραστικό ε, ε. 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 και πρόκληση. Εγώ <laughs> χρόνια να σα θυμηθώ σε τόσο, έτσι, σε τόσο απαιτητικό έργο. Ε, είναι, απαιτητικό είναι απαιτητικό πράγμα. Είναι ένα έργο που έχει και πρόοδο, έχει και χορό, έχει και πολλά πράγματα και είναι ένα δυνατό έργο. Έχετε μάθει ωστόσο κύριε Παπαδόπουλο να ανταπεξέλχεστε πάντα και, και παντός καιρού και σε όλες τις περιστάσεις. Νομίζω, νομίζω ναι και... Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να αποσπάτε το πιο θερμό χειροκρότημα. Το έχουμε αποδείξει πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν 18 χρόνια η Θεατρική Ομάδα Αραφτανητών. Ε, η πιο πρόσφατη παράστασή μας ήταν η παιδική που παίξαμε τα Χριστούγεννα mm -hmm. τους ε, Καλικάντζαρος ε, η Αγέλα στη πολιτεία και οι ε, Η οποία παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία και είχε ανταπόκριση πάρα πολύ στα παιδιά, στα, στα, στα παιδιά στα μικρά δημοτικού κλπ. Και, ε, και τώρα ετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι δηλαδή, για να μην την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 στο Φρόντζο ε, να παίξουμε την παράσταση Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Τι 9.30 το ε, ε, βράδυ. θεού θέλοντο και καιρού επιτρέποντο, φαίνεται ότι ο καιρό θα είναι καλό τις επόμενε μέρε. Δεν έχουμε βροχέ. Μακάρι. Φτιάχνει και ο καιρό. Καλούμε όλο τον κόσμο ε, να έρθει να, να την απολαύσει. Ε, με ένα συμβολικό εισιτήριο 7 ευρώ ε, και τα παιδιά μέχρι 12 ετών ε, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν και μπράβο yeah. και προ τιμήν σα ε, που το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί πραγματικά μια οικογένεια, οι γονεί να πληρώσουν έτσι το εισιτήριο, να έρθουν να απολαύσουν μόλι με 14 ευρώ την παράσταση και τα παιδάκια του δωρεάν. Βλέπω εδώ γνώριμα πρόσωπα στου συντελεστέ και, στα, και, και στα... στου συναδέλφου σα όσου παίζουν, Υιούς. αλλά βλέπω. Ε, την πρωτότυπη μουσική σύνθεση έχει κάνει ο Δημήτρη Πασδάνη. Ναι, ένα ναι. πραγματικά πολύ ταλαντούχο παιδί τη περιοχή μα. Ο Δημήτρη. Καλή του ώρα, έτσι, αν μα βλέπει, χαίρομαι πολύ που τον βλέπω και σε αυτή τη δουλειά είναι Δεύτερη από πίσω. Συνεργασία. Δεύτερη συνεργασία. Δεύτερη, συνεργασία με τον Δημήτρη. Ναι. Η κυρία Κατρίνα Βασιλείου σα σκηνοθετεί φέτο. Ναι, ναι, για ναι, τρίτη, τέταρτη, τρίτη, τέταρτη, τρίτη, τέταρτη φορά. 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 Τρίτη, τέταρτη συνεργασία μαζί τη. Πάμε πολύ καλά με τη συνεργασία μα. Φωτιστική κάλυψη κάλυψη Αφή φωτογραφία yeah. βίντεο Δημήτρη Ράδης, σκηνικά ε, έχουν επιμεληθεί Σπύρος Χαρίση και Πόπη Κοντζαμάνι, yeah. και τα κουστούμια η κυρία Κοντζαμάνι, yeah. και μια σειρά ακόμη έτσι ανθρώπων που σα έχουν βοηθήσει και χορηγών. Και μπράβο που ακόμα και σε δύσκολου καιρού υπάρχουν πραγματικά επιχειρήσει ναι. που βοηθάνε. Πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μα. Ηταν πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια. Έτσι, αυτή τη φορά σε αυτό το έργο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Για να πάμε να δούμε τώρα λίγο. Θα μου πείτε τι ρωτάω. Πρέπει να το ρωτήσω. Είναι η δουλειά μου. Ε, όσοι δεν έχουν έρθει σε επαφή με το κείμενο αυτό, έτσι, τη Λύση Στράτη, ε, να πούμε δύο λόγια. Να τους μοιήσουμε λίγο στο τι θα. να πάρουν μια πρόγειο στο τι θα δουν την mm. Κυριακή το βράδυ. Ε, και να δούμε και ποιοι παίζουν. Βεβαίω. Είναι ένα σεξουαλικό έργο. Ένα έργο φεμινιστικό, mm -hmm. για εκείνη την εποχή που το έγραψε ο Αριστοφάνης. Και αντιπολεμικό. Έχει και αντιπολεμικό, πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό το σεξουαλικό δεν είναι ανήθικο. Mm -hmm. Που σημαίνει ότι λέμε παιδιά κάτω των 12 να έρθουν. Οι γονεί, βέβαια αυτό πρέπει να, να ανάλογα με πώς έχουν διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά τους να το κοιτάξουν. Αλλά σίγουρα δεν είναι προκλητικό και άσχημο για τα παιδιά. Δηλαδή να τα επηρέασει την ψυχολογία. Έτσι θεωρώ εγώ και έτσι έχω μιλήσει και με ψυχολόγου mm -hmm. τώρα, αν είναι κάτω από τον 12. Ε, δίνει σοβαρά μηνύματα αντιπολεμικά. Μια γυναίκα Αθηναία. Είναι μην... τόσο επίκαιρα αυτά τα αντιπολεμικά μηνύματα. Ναι. Είδαμε ο πόλεμο να, να καταστρέφεται στη γειτονιά μα, να φτάνει Πρώτον δίπλα ναι. μα. Και ναι. να υπάρχει ένα εγωισμό. Να καταστρέφονται και οι δύο πλευρέ και εκεί να συνεχίζουν. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα γινόταν και με τη Σπάρτη και με την Αθήνα στον Παλαιπωνιακό Πόλεμο καταστροφή ναι. και ο πόλεμος συνεχιζόταν και για πολλά χρόνια. Ναι, και 20 χρόνια και... 20 χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου ο, ο Αριστοφάνης έγραψε αυτό το έργο το οποίο... Ήταν δίνει... έφηβος. Ήταν έφηβος, ναι, όταν το έγραψε. Είδε όμως τα κακά και τα δεινά του πολέμου. Το, το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Είναι, όπως ε, λένε κάποιοι, ε, το τοποθετούν έτσι, ε, είναι τα πρώιμα σημάδια του εφήλου παραγμού στη χώρα μας, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ναι, από τότε αυτή η φαγομάρα. Προφανώ. Και είναι ευρηματικό αυτό που κάνει 2.500 χρόνια πριν ο Αριστοφάνης, ότι βρίσκει με ένα τέχνασμα να ενώσει τις γυναίκες, ούτως ώστε να βρει ένα τρόπο πικάντικο, mm -hmm. να σταματήσουν οι άντρε στον πόλεμο. Τι κάνει? Οποχή. Ενώνονται όλες οι γυναίκες και λένε θα κάνουμε αποχή από το σεξ. Θα σταματήσουμε να κάνουμε σεξ. Τι θα κάνουν οι άντρε. θέλουν, δεν θέλουν, θα κλείσουν συμφωνία, θα υποχωρήσουν. Ε, με αυτό δίνει πάρα πολλά μηνύματα ο Αριστοφάνης, mm. ε, αντιπολεμικά δείχνει τα δεινά του πολέμου, τι φέρνουν στην κοινωνία, στα παιδιά, Στον ε... τα παιδιά, τη ζωή μας. Και είναι όντως επίκαιρο, γιατί βλέπουμε ο πόλεμος είναι πολύ κοντά μας. Είναι με 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Και επηρεάζει και όλη την Ευρώπη, έτσι, όπως το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Ε... Και δεν μιλάει μόνο για τον για το πόλεμο για το... στην Ελλάδα, μιλάει για τον πόλεμο για όλη τη γη γενικά. Για, για όλη τη γη γενικά. Πολύ δυνατά μηνύματα, ναι. αντιπολεμικά. αντιπολεμικά μηνύματα. Αντιπολεμικά. Και επίση από την άλλη μηνύματα δυνατά που του στείλει ότι πραγματικά η αγάπη και ο έρωτας είναι ζωή. Αυτά είναι που νικάνε στο τέλος. Ακριβώς. Αυτά είναι. Και αυτά είναι που θα πρέπει να απασχολούν τους ανθρώπους. Ακρι... Και όχι η ματαιότητα του πολέμου. Ακριβώς. Αυτό είναι το, το δυνατό του μ είναι έτσι δομημένο το έργο ε, και πα, παρουσιάζεται έτσι που δεν προσβάλλει την αισθητική ε, κάποιον και γι' αυτό μπορούν να το δουν και παιδιά. Mm -hmm, mm -hmm. Γι αυτό. Η μετάφραση. Είναι... Ναι, είναι, είναι έτσι, είναι έτσι Πραμένο, δομημένο. Είναι... Επίση, φυσικά έχει και κάποιου νεωτερισμούς και, λοιπά και τα λοιπά Θα τα δείτε στην παράσταση. Σα δυσκόλεψε, και επειδή μου τώρα εσείς έχετε καταπιαστεί με τόσα κείμενα. Σα δυσκόλεψε, επειδή μιλάμε ότι το πρώτο τύπο είναι ένα αρχαίο κείμενο. Ναι, η Αριστοφάνη. Όπω και να το κάνουμε, έχει μεγάλη βαρύτητα. Έχει βαρύτητα. Ε, είχαμε όμω πολύ καλή διδασκαλία από τη σκηνοθέτη, η Κατρίννα Τη Βασιλείου. Ε, Τα πορευτικά μα όλα αυτά. Δώσαμε μεγάλη προσοχή στο πώ πρέπει να ξέρουμε το λόγο, στη διδασκαλία κλπ. Mm συνεπής στα χορευτικά μα, στα μουσικά, στα φωνητικά, γιατί έχει... Α, είχατε και τέτοια. Είχαμε, ναι, Για να τα... προσαρμοστείτε στο χορό, έτσι, και στα... Το χορό, στο χορό. και στο τραγούδι mm -hmm. και πρωτότυπη μουσική, δηλαδή... Γραμμένη, Ή... γραμμένη Ή... μουσική. και... μουσική και στίχη ναι. και και, και, σε όλα. Για πείτε μου τώρα, θα το ευελπιστείτε, θα το γεμίσετε πάλι το θέατρο του Φρότζου. Το Αυτό... <laughs> Με την αγάπη που <laughs> πήραμε τόσα χρόνια... Από του συμπολίτε μα, θα ευελπιστούμε. Ε, Τι Πείτε μου λίγο, γιατί έτσι πάντα το έχω απορία και λέω. Γιατί καμιά φορά αν μπαίνουμε. που δεν είναι, δεν θέλω να το κάνω, αλλά αν μπει και στη διαδικασία να κάνεις και σύγκριση και λες, έρχονται μεγάλες παραγωγές και τον κόσμο που έχει θεώρα, δεν το έχουν σε πολλέ περιπτώσει. Σαν... Εμείς... Τι κάνει ξεχωριστή αυτή τη θεατρική ομάδα και έχει τέτοια απήχηση και τέτοια αγάπη στον κόσμο και τέτοια διάρκεια στον χρόνο. Ναι, θα σας πω. Γιατί ε... μετράτε δύο δεκαετίες συμπληρώνονται δύο δεκαετίες. Δύο δεκαετίες συμπλώνουν. Ε, εμείς αυτό που κάνουμε το κάνουμε από αγάπη. Ε, είμαστε εραστέχνε. Δεν είμαστε επαγγελματίε. Εννοείται δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό κλπ. Είναι σαν ένα χόμπι. Πώ πάει ο άλλο για ψάρεμα, πώ πάει για κυνήγι. Εμά είναι το χόμπι μα. Το κάνουμε με αγάπη και αυτό που βγαίνει στι παραστάσει είναι η αγάπη και. Το, το που γίνεται με το κοινό. Και με, με το κοινό, δηλαδή η επαφή που έχουμε με το κοινό. Δεν το κάνουμε δεν το κάνουμε επαγγελματικά υπό την έννοια ότι δεν είμαστε σπουδαγμένοι, ηθοποιοί κτλ. Όμω α... Ούτε Δεν επιδιώκεται την, την προβολή την ατομική. Βάζουμε. Ούτε όχι να αντιληφθείτε, να πω, πιάσω ένα ρόλο, θα τσιμπήσω ένα ρόλο. Εννοείται. Ε, ούτε ότι θα βγάλω χρήματα από Εννοείται. αυτό. Δεν βάλεις... Καταθέτε το είναι σα, αυτό που αγαπάτε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και αυτό βγαίνει πάνω στη σκηνή. Και αυτό εκτιμά ο κόσμο. Δηλαδή εκτιμά αυτή την αμεσότητα, τη. Πώ να και αυ... σου πω, και το αυ... άδωλο. Και, της... και αυτή τη σοβαρότητα με την οποία καταπιάνεστε, αν και εραστέχνε, με... κάθε φορά με το κάθε έργο. Γιατί αυτό θα πρέπει να σα να σας το πιστώσουμε έτσι. Το προσπαθούμε εμεί. Δηλαδή, μια παράσταση ναι. είναι, είναι πόσο, μήνες. Δηλαδή, Πραγματικά, πόσο, πόσο επαγγελματικά βγαίνουν όλα στο τέλο. Δηλαδή, στο τέλο, νιώθει yeah. όντω ότι δεν είδε μια παράσταση τεχνών. Είναι 8 ώρε την εβδομάδα. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και όσο πλησιάζει ο καιρό. οι εντείνο. φέτο το φοβερό. Ε, ναι. δεν είχαμε καθόλου ελλείψει που λόγω των επαγγελμάτων ναι, ναι. μα, όλο ναι. και κάποιο. Φέτο δεν έλειψε κανένα. Πισμόσατε ναι. όλοι και είπατε ότι είναι, ναι. το έργο α, το... Α, είναι ναι. απαιτητικό. είναι απαιτητικό το έργο. Οπότε σε, ναι. σε δηλαδή, πρέπει να δουλέψω, δεν μπορώ να λείψω. Ναι. Είναι Αλλά είναι και πολύ έργο. ωραία διέξοδο αυτή κύριε που έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι το θέατρο, όλα, το θέατρο είναι μια ψυχοθεραφεία. Φεύγει από τον εαυτό σου, μπαίνει σε ρόλους. δηλαδή αυτό που κάνουμε σε απόκριση και ξεφεύγουμε και εκτονωνόμαστε. Εμείς το κάνουμε ε, στις πρόβες όλο, γεν... το χρόνο. όλο το χρόνο και αυτό σου δίνει, σου δίνει πράγματα. Μπαίνει σε κάποιους άλλους ρόλους, νιώθει συναισθήματα, εκφράζει συναισθήματα, ε, βγάζεις πράγματα και όλο αυτό σε καλμάρει και από την υπόλοιπη δραστηριότητά σου, από τη δουλειά σου, από τα προβλήματά σου, από διάφορα. Mm -hmm. Η επαφή που μέσα στον κορονοϊό τη χάσαμε είναι δύσκολο να ενταχτούμε. Εγώ στο προηγούμενο έργο δεν ήμουν λόγω, δεν είχα ολοκληρώσει τον εμβολιασμό μου και μου έκανε που έχω τόσα χρόνια, 19 χρόνια σε αυτή την ομάδα, πολύ δύσκολο να ξαναενταχτώ πάλι στο σύνολο. Mm -hmm. Πολύ δύσκολο. Μια μικρή αποχή δηλαδή μπορεί να σου. Με έφερε πάρα στοιχείς, πολύ πίσω. Είσαι, έτσι, ναι, ναι, που είμαι ιδρυτικό μέλο, ναι. που στήσαμε με τόσο αγάπη. Και όμω μέχρι τον Απρίλιο ήμουνα με το ένα πόδι εκεί. Και αυτή η επαφή που έχουμε μεταξύ μα είναι ότι καλύτερο. Ο κόσμο πρέπει να ξαναρχίσει να ενώνεται, να κάνει δημιουργικά το πράγματα. Το είδατε, αλήθεια, αυτό να σα επηρεάζει, Γιατί εγώ, λόγω του ότι είχα την άδεια, ε, δεν ήμουν εδώ μαζί σα για να τα πούμε στο προηγούμενο έργο σα το χειμώνα, ε, στο παιδικό. Ε, το είδατε αυτό πραγματικά, αυτά τα χρόνια του κορονοϊού, να σα επηρεάζουν, έτσι, μέλη να φεύγουν, να ε, ε, μην ε, ξανάρχονται. Ε, επηρέα, επηρέασε σε ένα, όχι πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, mm -hmm. αλλά επηρέασε. Και έσπασε την ομάδα. Ναι, ναι. αυτό που τα εμβόλια επηρέασε. και τα μη εμβόλια. Τα εμβόλια με τα εμβόλια υπήρχε, ένα, υπήρχε θέμα. ένα θέμα. Ε, το κυριότερο όμω ήταν η επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, Α, είχαμε εποχέ εποχές που δεν μπορούσε να παίξει, που υπήρχαν κανόνε, που ποιο θα πήγαινε στο θέατρο με μάσκες, με αυτά. Υπήρχαν διάφορα θέματα. Αυτό ευτυχώ έφυγε τα Χριστούγεννα που Μας παίξαμε. Μα έδωσε μεγάλη αισιοδοξία. Και με το παιδικό έργο δώσαμε... Αναθαρίσατε πολύ. Αναθαρίσαμε πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα και εμείς τέλεια. Περάσαμε πολύ καλά. Δύο περάσματα. Ναι. Λυσίστρατη και εκείνο. Ταυτόχρονα τα κάναμε. Ναι, τα, ταυτόχρονα, το, ταυτόχρονα. Το, ταυτόχρονα. Είχαμε ξεκινήσει και αυτό. Αλλά και η αγάπη από τα παιδιά και από τους γονείς που ήρθαν, γιατί πολλοί γονείς το ήξεραν αυτό το παραμύθι και τη μουσική, mm -hmm. γιατί ήταν μουσική χάρη και πάνω Κατσιμίχα κλπ. Ε, συμμετείχαν, υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Μπράβο. Εμάς αυτό μας δίνει δύναμη, η αγάπη του κόσμου. Και μια που λέμε για τους συναδέλφους και το πώς Να τους πούμε Τα λίγο... Τους συντελεστές της παράστασης με σειρά εμφανίσεως. Ε, είναι ο... Κρατάω και το χαρτί, μην κάνω κανένα λαθο ο, ε. ο Κώστας ο Κούρτης πρώτος. Ο δημητρη ο Ντίνας, η Πόπη η Κοτζαμάνη, η Χαρά η Χουλιάρα που είναι εδώ, η Δάφνη Κέσσαρη, Δώρα έραφ ε, φωτού ο Χάρης ο Νικολάου η Ελπίδα Ετσινάβου, ο Μάικς Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλος ε, εγώ ο Σπύρος ο Χαρίσης ο Θανάσης ο Φώτης ο ο, ο, Θανάς, ο Θάνος ο Φώτης και ο Θέμης ο Μπράγκας. Πολυπληθής ομάδα. Και η καινούργια άτομα από ό,τι είδατε; Ναι αυτό. Και ναι. Και αυτό ε, το αυτό είμαι... είπα και πριν. Και έχουμε και... Πάντα εμπλουτίζουμε, να... δηλαδή είμαστε μια ανοιχτή ομάδα που έρχεται κόσμο, συμμετέχει. Και βοηθάνε και από πίσω. Και βοηθάει σε πολλά πράγματα. Ναι, Είναι και ναι. πολλοί που μπορεί να μην παίζουν και να, να βοηθάνε. Να κρατάνε ναι. το κείμενο, ναι. να κάνουν διαδόσει, ναι, ναι, ναι. να είναι συντονιστέ. Είναι και άλλοι πίσω, δεν Ακριβώς. είναι μόνο αυτοί. Αυτή, ναι, ναι, αυτή ναι, είναι ναι, που Δεν πέζουν. είναι μόνο όσου βλέπουμε επισκηνή σε μια Ακριβώς. τέτοια μεγάλη παραγωγή. Γιατί μιλάμε για μεγάλη παραγωγή. Βλέπω εδώ τόσα άτομα που βοήθησαν, είπαμε σε μουσική, σε χορογραφίε, σε ιστούμια. Υχογραφήσει που κάνουν. Ναι. Η μεγάλο χορογραφία, μεγάλο η ηχογράφηση, να τραγουδήσουμε εμεί να... τώρα από το πουθενά. Τα τραγου... Δηλαδή, έγινε σύνδεση. Είναι, είναι πολλά πράγματα που γίνονται. Μπράβο, μπράβο. Ε, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά, αν το καταφέρω, ε, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Θέλω πολύ να σα δω αλήθεια. Δείτε το. Νομίζω ότι θα γελάσετε. είναι μια καλή βραδιά, δηλαδή και ζεστή βραδιά η Κυριακή Μακάρι το να φύγω. βράδυ. Έχει περάσει ο καιρό έτσι να φύγουμε από τι βροχέ μα, έχουν ταλαιπωρήσει τόσο πολύ ε... και να μπορέσουμε όλοι λίγο έτσι να ξεφύγουμε. 9.30 το βράδυ στο θέατρο Φρόντζου. Ε, ε, μες, περιμένουμε όλο καλή τον κόσμο <laughs> να έρθει, να ευχαριστηθεί. Θα το ευχαριστηθεί, θα γελάσει. Να απολαύσουν το θα το απολαύσει. Και θέλω να πω εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας χορηγία και ακόμη μία φορά. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσει από τη θεατρική ομάδα Ραφτανιτών. Οι δύο πρώτοι, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία σκλήρωση, οι δύο πρώτοι που μα παρακολουθείτε τώρα και θέλετε πραγματικά να πάτε να του δείτε, να του απολαύσετε, καλέστε στο 26-510, 68-541 και 42. Οι δύο πρώτοι να τι πάρουν ή να δο... Όχι, θα τι κάνω τέσσερι μονέ για να πάρουν περισσότερο. Τέσσερι μονέ, ωραία. Γιατί είχαμε πει για διπλέ, αλλά καλύτερα τέσσερι μονέ. Οι τέσσερι πρώτοι λοιπόν που θα καλέσουν, δικό μου λάθο, οι τέσσερι πρώτοι, α πάρουν από μία μονή πραγματικά έτσι, πρόσκληση και να βρεθούν να δουν το έργο. Ε, και δεν ξέρω, Σωτήρη, είχα ετοιμάσει ένα βιντάκι το έχουμε, να πάρουμε λίγο μία γεύση. Και υπάρχουν, και θέλω να το πούμε και αυτό, ότι μπορεί κανεί να σα παρακολουθεί και στα social media, ναι. έχετε και τη σελίδα σα στο Facebook, mm -hmm. που εκεί ανεβάζετε πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Μπορεί να δει και την αφήσα σα και βιντεάκια και πράγματα που ανεβάζετε. Ε, και παίρνει κανεί μια ωραία γεύση από το τι επακολουθεί. Δεν ξέρω, Σωτήρι, μου, αν το έχουμε το βιντεάκι να το δούμε. Όχι. Ωραία. Θα το παίξω εγώ όμω στην αυριανή την εκπομπή για να υπενθυμίσω και για την παράστασή σα, έτσι για να δώσουμε στον κόσμο και μια γεύση για να υπενθυμίσουμε στην αυριανή εκπομπή. Ε, για την παράσταση, γιατί είναι καλό να το ακούσει ο κόσμο. 9 του μηνό, βράδυ Κυριακή, θεόρα, το φρόντζο, Λυσίστρατη. στράτη. περιμένουμε με αγάπη. αγάπη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλε φίλοι, κάπω έτσι θα σα αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μα και σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο.